Η αλήθεια είναι μερικά 24 ώρα μας χωρίζουν από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Όπως είπατε και εσείς, υπάρχει βουβαμάρα. Όμως ας σκεφτούμε όλες και όλοι ότι η πολιτική που λέει πάμε και όπου βγει εφαρμόστηκε σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και των αναγκών του ανθρώπου. Ο κύριος Μητσοτάκης τι ζήτησε? Ζήτησε να υπερψηφιστούν αυτοί που θα εφαρμόσουν τη δική του αντιλαϊκή πολιτική. Δηλαδή, ακρίβεια, μιλάω αυτά που βασανίζουν τον απλό κόσμο. Να αρνείται να μηδενίσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα για να δώσει μια ανακούφιση στον κόσμο. Θα πάμε στην ακρίβεια, έργα, και είναι δίκαιο. Για έργα, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Το λέω, ναι, πολύ καλά. Και αν ρωτήσει κανείς αν μπορεί ένας δήμαρχος να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, θα σας απαντήσω ότι μπορεί να αντιμετωπίσει εάν τα τροφεία για βρεφονηπιακούς σταθμούς μηδενιστούν στα χαμηλά εισοδήματα. Εάν δίνει υποδομές για φροντιστήρια, για ξένες γλώσσες, όπως κάνει ο Δήμαρχος της Πάτρας, ο Πελετίδης. Mm-hmm. Αυτή είναι μια ανακούφιση για την τσέπη του εργαζόμενου. Πιο μέτρα κοντά στο λαό, θέλετε. Ναι, δηλαδή, πρωτοβουλίες όπου να είναι μπροστά στην δίπλα στην οικογένεια. Για τον πολιτισμό, για τον αθλητισμό. Άρα αυτά που αναγκάζεται ή δεν μπορεί να τα δώσει η λαϊκή οικογένεια, γιατί δεν περισσεύουν, να τα δίνει δωρεάν ο Δήμος. Mm. Και όχι η φορολαϊλασία να είναι να μαζεύουν χρήματα για έργα βιτρίνας που εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις ανάγκες αυτών. Και ένα μεγάλο ζήτημα, όπως είπατε, είναι τα αντιπλημμυρικά. Δηλαδή, για τα αντιπλημμυρικά, ούτε η κυβέρνηση και ούτε περιφέρειες ξοδεύουν λεφτά. Γιατί δεν αφήνει κέρδος στους επιχειρηματίες. Όμως προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Γιατί, ναι, ήταν μεγάλος όγκος το νερό που έπεσε. Αναμφίβολα, δεν το αφισβητεί κανείς. Αλλά όμως, αν υπήρχαν αντιπλημμυρικά σε όλη τη Θεσσαλία που σε κάθε νομό θα συνεργαζόντουσαν, δηλαδή με κεντρικό σχεδιασμό, και εδώ αφορά όλη την Ελλάδα, οι επιπτώσεις θα είχαν μετριαστεί. Δεν θα είχαμε τόσες μεγάλες καταστροφές που είχαμε μέχρι τώρα. Και η πρόληψη είναι πάντα πιο φτηνή από την κρίση. Mm. Γι' αυτό λέμε δεν πάει άλλο. Ενισχύουμε τη λαϊκή συσπήρωση. Είναι η παράταξη στις τοπικές και περιφερειακές εκλογές του ΚΚΕ. Εμείς το λέμε καθαρά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από δήθεν ουδέτερους, ανεξάρτητους δημάρχους κλπ. Η λαϊκή συσπήρωση με το κόκκινο γαρίφαλο είναι η παράταξη του ΚΚΕ. Και η ενίσχυσή της σημαίνει τι? Αγωνιστές περιφερειακούς δημοτικούς συμβούλους για τα συμφέροντα του λαού και όχι των επιχειρηματιών. Αναμφίβολα η πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και με τον νέο πρόεδρο που δίνει μεγάλο βάρος σε επικοινωνιακά σοου, εμείς το κρίνουμε πολιτικά. Εμείς λέμε ότι είναι φυσική μια τέτοια εξέλιξη στο ΣΥΡΙΖΑ και σαν κυβέρνηση μνημόνια πέρασε, λιτότητα είχε, πετσόκοψε συντάξεις, δημιούργησε δισεκατομμύρια αποθεματικά που παρέδωσε στη Νέα Δημοκρατία και η ίδια η πολιτική του και ο εκφυλισμός σε συμβιβασμό με το κατεστημένο οδήγησε στην επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τι λέμε? Λέμε ότι όσοι νιώθουν αριστεροί και θέλουν να διατηρήσουν αυτές τις αξίες, υπάρχει λύση να συμπορευτούν με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να αγωνιστούμε και μέσα και από τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Ήδη ένας αριθμός το έχει κάνει. Ωραία. Και δίνουμε μαζί αυτόν τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση που να ικανοποιούνται οι ανάγκες του ανθρώπου και όχι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.